Γεια σας μάγκες μου, αυτό είναι ένα βίντεο ξεκαθαρίσματος. Το τελευταίο καιρό μου συνέβησαν κάποια σκηνικά, τα οποία έγιναν σε ζωντανή μορφή στο TikTok. Το σκηνικό ξεκίνησε κάνοντας εγώ ένα λάθος, που είχα γράψει έναν τίτλο στο live που λέει «Μάθετε να αντιγράφετε σωστά». Εκείνη τη στιγμή έτυχε να κάνει ζωντανή μετάδοση άλλο ένα παιδί, που γνωριζόμαστε, το οποίο τυχαίνει να παρακολουθεί τις ζωντανές μεταδόσεις και να τον εμπνέει το πώς να κάνει το περιεχόμενό του. Π.χ. θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχα ξεκινήσει μια σειρά στην οποία έκανα ρίσκο κοπέλες στο MeTV. Αφότου αυτή η σειρά είχε μια επιτυχία και έβλεπα ότι σε εσάς το κοινό σας άρεσε, από ό,τι φαίνεται αυτό το παιδί εμπνεύστηκε από αυτή τη σειρά και άρχισε να κάνει παρόμοια βίντεο με μένα. Εγώ άθελά μου, αφότου δεν το κατάλαβα που έγραψε αυτόν τον τίτλο, δεν είχα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το περιεχόμενο μπορεί να εμπνεύσει κι άλλο κόσμο να το κάνει. Την επόμενη μέρα αυτό το παιδί, αφότου είδε τον τίτλο του live μου, έκανε ζωντανή μετάδοση στην οποία ο κόσμος που παρακολουθούσε έστελνε τον τίτλο του live μου. Από όσο κατάλαβα, ο φίλος μας αποφάσισε να πάρει μια αμυντική στάση που θεωρούσε τον εαυτό του ότι αυτός έχει ξεκινήσει το MeTV και κανένας άλλος. Μετά εγώ μπήκα στο live για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και το παιδί ξεκίνησε την κουβέντα στο να λέει πράγματα για την προσωπική μου ζωή, τα οποία θέματα δεν του τα είχα αναφέρει καν. Εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα ένα λάθος και τον έβρισα, που ήταν όντως μεγάλο λάθος, καθώς εκείνη τη στιγμή εξοργίστηκα, καθώς ως Νίκος δεν μου αρέσει οι πράγματα από την προσωπική μου ζωή να βγαίνουν παρά έξω. Αφού δεν έβγαινε καθόλου συνεννόηση με το παιδί, αποφάσισε να μπει στην κουβέντα η μητέρα του για να τον προστατεύσει. Πιστεύω από τη μία ότι είναι ένα λάθος, γιατί εφόσον είσαι ένα παιδί που έχει κλείσει τα 18 έτη στη ζωή σου, μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Γιατί σε αυτή την ηλικία δεν είσαι πλέον παιδί. Τέλος, εκεί που θέλω να καταλήξω για το παιδί, δεν θέλω να έχω άλλα θέματα μαζί του, όπως και δεν έχω βρίσκει ποτέ στη ζωή μου μάνα αλλού, γιατί σέβομαι τη δικιά μου τη μάνα και δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να το έκανα αυτό το πράγμα. Απλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που βγήκε και ανυπαρέγαγε ψευδείς κατηγορίες προς την πλευρά μου. Αυτά από εμένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια!